εκεί και φορέσει και μια ωραία κολόνια. Εγώ θα σας πω ότι με τα μεγάλες βεβαιότητες, χωρίς ποτέ να του πει τη λέξη σεξ, θα κάνει σεξ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η γυναίκα το αν προκαλεί, ο άντρας είναι πάντα μέσα στην αγκαλιά της. Σκάσετε! Σε τρελή. Ναι, τρελή είμαι. Κανονικά, έτσι όπως τα λέει ο ασκητής, θα έπρεπε τώρα ήδη να έχει σηκωθεί και να μην έχει πετάξει τα μάτια μπόξο. Με το παπάκι πάει στην πατανιά, θα μου σηκωθεί. Πάστε καλά, μωρέ. Εγώ φταίω. Καταρχήν κρυώνω, δεν μπορώ να βγω από την κουβέρτα εγώ. Είναι όμοι Κάμπερ να έρθει. Δεν βγαίνω από την κουβέρτα. Πώς μας καταντήσει να είσαι Παναγία μου, να γυρνάμε τις κουβέρτες μέρα νύχτα. Κοντεύω να σπάσω τα τσαούλια με το ψοφόκρι. Καλέ, δεν έχει μείνει μασέρα για μασέρα στην πολυκατοικία από το χτύπα-χτύπα. Πού θα πάει αυτό? Αυτό θα πάει παντού. Πήγαινε σε μια υπηρεσία να δεις, όλοι τυλιγμένοι με τις κουβέρτες πάνε. Τελειώσανε τα κοστούμια. Τι μου λες, χαμήλωσα του λίγο. Αυτό που σου λέω. Σηκώνεσαι από το κρεβάτι με το πάπλωμα όπως είσαι, φεύγεις. Σήμερα στο λεωφορείο μέτρησα 13 παπλώματα, 2 sleepy bank, 8 κουβέρτες κοστούμια. Δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει πετρέλαιο. Πήγαινε στις τράπεζες να δεις τις γριές κολλημένες στα καλοριφέρ. 3 προχτές στην Εθνική Τράπεζα τρόμαξαν να τις ξεκολλήσουν. Είχαν γίνει σαν τόστα από πίσω. Έχει να φύγει η γριά φέτος. Λιτώνεις από το εγκεφαλικό και πας από το καλοριφέρ. Αφού ήδη στα νεκροταφεία άρχισαν να γράφονται ήδη στις πλάκες πάνω. Ροδούλα πάνω σηκωνόμου. Τι πάνω σηκωνόμου, καλά, αφού είναι κάτω, κατοχωμένο. Καλά, τέλος πάντων. Ετών 79 επεβίωσε λόγω Παπανδρέου. Από εκεί που θα μας έδινε επίδομα θέρμανσης, κάνει κάτι ήχο. Χαμηλώσέ το. Κι άλλο χαμηλώσέ το. Ο Παπανδρέο ψάχνουν να βρουν τρόπο. Oh. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Έχει βάθος. Βγάλε το βάθος. Το βάθος, βγάλε. Βγάλε το βάθος να μπορέσουμε να συνεχθούμε. Δεν θα παίξουμε τίποτα σήμερα. Το βγαλές. Ευχαριστώ. Θα βρουν τώρα τρόπο να μας κοιμίζουν σαν τα φίδια, λέει. Να πέφτουμε σε χειμερή ανάρκη. Γίνονται τώρα παντού, σου λέει, σε όλη την Ελλάδα, πάρτι ξυλόσωμα. Τι πάρτι ξυλόσωμα? Έχει ένας ξυλόσωμα και πάει όλη η πολυκατοικία, ο καθένας με ένα κούτσουρο στο χέρι, το πετάει μέσα και κάθονται γύρω-γύρω από τη φωτιά όλοι. Σαν τους Ινδιάνους. Θα βγάζουμε και κρεβέτες παλιά. Πώς το λέει, μου φαγιστείς, λίγο, δεν παλιά, καλά, καλά. Κακοχρόνο δεν έρχεται, γάμα το καρέτα μου. Και εμείς, ξέχασα να σου το πω. Τι? Μεθαύριο έχουμε εδώ, στο σπίτι, πάρτε κουβέρτα. Πάρτε κουβέρτα. Θα μαζευτούμε εδώ όλες οι κουβέρτες της πολυκατοικίας, να δούμε τι θα κάνουμε. Τι καταλαβαίνεις, δηλαδή, έτσι θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ξεκινάει... Η επανάσταση κουβέρτας, το ξέρω. Ακριβώς. Σχεδιάζουμε να μπούμε στη Βουλή. Άιντε πάλι με τη Βουλή. Να ζεσταθούμε, καλέ. Περίμενε να σου μιλήσω, να περίμενε να τελειώσω. Είναι το μόνο κτίριο που ζεσταίνεται. Οι λέβητες της πολυκατοικίας σβήνουν ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο Ιορδάνης το δικό τους το ξυλώσανε κιόλας. Άντε και μπήκατε, μπορείτε. Τι θα κάνετε στη Βουλή, θα κάθεστε όρθιες.
Αφού έτσι κι αλλιώς αυτοί λείπουνε. Τόσα καθίσματα άδεια. Όλη μέρα στις τηλεοράσεις τρέχουνε. Έχουμε συγκεκριμένο αίτημα. Τι αίτημα έχετε? 200 γραίες την ημέρα να κάθονται εκεί στα έδρανα να ζεσταθεί λίγο το κουκαλάκι τους. Το άγνωστο. Της άγνωστης γραίας από μέσα, το άγνωστο στρατιώτη απ' έξω. Μα τώρα σοβαρά μιλάς, θα κάνουν 200 γραίες μέσα στην πουλή με κεφαλικά να χουχουλιάζουν. Πώς το βλέπεις? Τι θα πρέπει να κάνουν κάτι γραίες. Θα κάνουν. Τι θα κάνουν? Θα κάνουν καλά ό,τι κάνουν οι άλλοι. Θα υπογράφουν. Τι κάνουν αυτό, δεν κάνουν όλη μέρα, υπογράφουν. Ό,τι χαρτιά του στέλνουν, το υπογράφουν. Πληρώνουμε 300 βουλευτές, 50 υπουργούς και 600 παρατρεχάμενους για να υπογράφουν τα χαρτιά που τους στέλνουν απ' έξω. Δεν ξέρει η γριά να υπογράφει. Ξέρει από ό,τι φαίνεται. Όπως πάμε σε λίγο, θα αλλάξει η κατάσταση. Θα μένουν στο ίδιο σπίτι δύο οικογένειες, τρεις οικογένειες μαζί. Δεν θα μένουν πια οι άνθρωποι μια οικογένεια σε ένα σπίτι. Τρεις οικογένειες, τέσσερις οικογένειες. Ωραία, πολύ ωραία. Και θα στέλνουμε όλοι μαζί τα πεθερικά να μένουν σε ένα άλλο διαμέρισμα. Πιο καλό το έχω να μένω με ξένο άνθρωπο παρά να μου ξανάρθει η μάνα στο σπίτι. Το παρακάμπτω. 8 γριές και 8 γέρα μένουν σε διάρρη. Θάλαμος αερίων θα γίνει. Θα μπαίνεις μέσα, θα νομίζεις ότι περνάς σύνορα. Ότι πας σε άλλη χώρα, στο Κλανιστάν. Άσε με τώρα. Ξέχασα να σου πω. Το διάβασα στο θέμα και στο λέω να μην το μάθεις αύριο και σου έρθει απότομα πριν από τον Μπετσάλικο. Γιατί το είπες αυτό τώρα, καλέ. Γιατί το είπες, γιατί είπες Μπετσάλικος. Γιατί μια χαρά δεν ήμασταν. Άλλα λόγια δεν λέγαμε. Πετσάλνικο, γιατί είμαι Πετσάλνικος, παιδί μου! Γιατί είμαι Πετσάλνικος! Ό,τι διάβασες, διάβασες! Αδιάβαστη θα με στείλεις! Είναι το πρώτο βράδυ που δεν τον ανέφερα! Να το, έρχεται, έρχεται! Έρχεται, αυτό ήταν, ήρθε. Τώρα θέλω να σηκωθώ να πάω να τον πνίξω. Περίμενε, παιδί μου, να σου τελειώσω τη φράση. Να σου τελειώσω. Με αυτό που θα σου πω μπορεί να σου φύγει ο Πετσάλικος για πάντα, τελείως. Δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ να ακούω. Δεν μπορώ. Τώρα θέλω να φύγει ο Γιώργος. Να φύγει ο Γιώργος που παριστάνει ακόμα τον Πρωθυπουργό. Γιατί το λες αυτό, μωρέ? Δεν άκουσες μετά που τελειώσαν οι υπουργοί από τον Παπαδήμο. Τους κάλεσε αυτός ξανά. Ξανά. Έχουμε δύο υπουργικά συμβούλια. Ναι, έχουμε δύο υπουργικά συμβούλια. Ένα για τον Παπαδήμο και ένα μικρότερο, μίνι υπουργικό για να παίζει ο Γιώργος. Και κάποια στιγμή θα φύγει. Το παιδί δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Χάλασε. Έχει βλάβη σοβαρή. Πώς να σου το πω. Μπορεί ο πρόεδρος ενός κόμματος να καλεί τους υπουργούς μιας άλλης κυβέρνησης και να τους μιλάει επειδή παλιά ήταν πρωθυπουργός? Όχι, τότε πρέπει και ο Καραμανλής να καλέσει τους άλλους, γιατί γι' αυτό ήταν παλιά πρωθυπουργός. Μετά να τους καλέσει ο Σιμίτσι, μετά να πάνε όλοι μαζί στο Μητσοτάκι. Και υπουργοί γιατί πάνε, πες μου. Πού να ξέρω, πού μη κάτι ρωτείς που κάνεις. Που να δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω τι πολίτευμα έχουμε τώρα. Τι πολίτευμα έχουμε τώρα. Έχω μπερδευτεί. Άκου Μπετσάλικο! Περίμενε να σου πω, παιδί μου. Τρόμαξε κι ο Πριν τον Μπετσάλικο. Ναι. Πριν τον Μπετσάλικο. Ναι. Δεν υπάρχει! Πριν και μετά τον Μπετσάλικο. Ο Μπετσάλικος είναι ορόσημο. Πριν τον Μπετσάλικο. Πρότεινε για πρωθυπουργό την Έλσα. Ποια Έλσα? Την Έλσα από Παπαδημητρίου την που βλέπαμε, την πρότεινε για πρωθυπουργό πριν τον Μπετσάλικο. Το γράφει το Βήμα. Έλσα στα καλά σου, Παναγία. Τι είναι αυτά που λες? Ναι, την Έλσα. Αυτή την Έλσα που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ναι, που την πήρε τώρα. Αυτή η Έλσα από Παπαδημητρίου ήταν παλιά η νταντάτση οικογένεια Παπανδρέου. Ήταν babysitter. Ναι. Πώς θα το πω? Ήταν babysitter του Γιώργου. Ακριβώς. Και την πρότεινε για πρωθυπουργό. Και πρότεινε για πρωθυπουργό την baby sitter. Την baby sitter. Την baby, ο baby. Την baby. Πρότεινε για πρωθυπουργό. Ναι, γιατί θυμόταν ότι όταν έφευγαν μικροί από το σπίτι, αφήναν την baby sitter. Σου λέει τώρα φεύγω του Μαξίμου. Ναι. Ας αφήσω την baby sitter. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Πρότεινε για πρωθυπουργό την Άννη. Την Άννη, πρωθυπουργό. Θεέ μου, βοήθησέ μας.
Θεέ μου, πάρτου τις κουδουνίστρες από τα χέρια. Θεέ μου, πώς μπόρεσες και έφτιαξες αυτό το χαζό παιδί του κόσμου και μας το στείλες.